κάνω ένα ξεκίνημα διαφορετικό απόψε. Το τελευταίο διάστημα έχουμε μία επίθεση από ένα συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μέσο, το οποίο κατά την άποψή μου χειραγωγείται απόλυτα από το Δήμα του. Είναι ένα μέσο το οποίο χρηματοδοτείται από το Δήμο, από τους πολίτες δηλαδή, με πόρους του Δήμου. Και η δουλειά που κάνει τελικά δεν είναι να στηρίζει να προβάλλει το έργο της Δημοτικής Αρχής, αλλά να προσπαθήσει να δημιουργήσει προβλήματα σε όσους έχουν διαφορετική άποψη για κάποια θέματα, σε όσους έχουν διαφορετικό δρόμο πορείας στα δημοτικά θέματα, σε όσους έχουν μια άλλη θεώρηση των πραγμάτων, και έτσι σπέρνεται μέσα από εκεί και κυρίως με τα ανώνυμα μηνύματα που είναι γνωστά πρόσωπα συγκεκριμένα, τα οποία επαναλαμβάνω λένε και λένε, για όσους δεν είναι αριστεί, όπως είπαμε προηγουμένως, ψέματα, υπορούμενα, ψυχοφαντίες, βγάζουν διχόνια, μίσος, κακίες, ίσως ό,τι έχει κάποιος στην ψυχή του μέσα. Αυτό είναι λάσπη πραγματικά. Και όποιος κυλείται σαν κυλιέται σαν τη λάσπη, δύσκολα ξαναβγαίνει, γιατί ίσως βρίσκει τη θέση του μέσα. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα μέσα να χρηματοδοτούνται από τους φόρους των πολιτών και να κάνουν αυτή τη δουλειά, να εκτελούν εντός παρεθέσεων συμβόλαια πολιτικά. Ακόμα αυτά τα μέσα ενδεχομένως παίρνουν και κάποια χρήματα για οικονομικά πρόσωπα αμφιβόλου ίσως νομικής διαδικασίας. Θα τα δούμε και εγώ αυτά. Θα διευκρινίσω μερικά ζητήματα. Από τη θέση του Αντιπροέδρου της Επιχείρησης των Λιτρών, εγώ παρετήθηκα μόνος μου. Άργησα να το κάνω. Είναι γεγονός. Δική μου απόφαση ήταν. Οι λόγοι είναι πολύ και διάφοροι. Σίγουρα ο βασικός λόγος είναι η διαφορετική μου αντίληψη για τα πολιτικά πράγματα που υπάρχουν εδώ μέσα. Ο Δήμαρχος μου ζητούσε επανειλημμένως να αναλάβω θέση αντιδημάρχου, συγκεκριμένη αντιδημαρχία. Από τον Σεπτέμβριο του 2015 δεν το αποδέχτηκα ποτέ. Το λέω αυτό για να καταδείξω ότι πραγματικά δεν με ενδιαφέρουν οι θέσεις. Αυτό το έχουμε γνωρίσει, συνάδελφοι. Το άλλο θα το αποδεχθεί ή αν θα συμφωνήσει, αυτό δεν με ενδιαφέρει εμένα. Ξέρω την αλήθεια και ξέρει και ο κόσμος. Και όλα αυτά τώρα γίνονται, ξέρετε γιατί, είναι πάρα πολύ απλό. Έχει καταλάβει πλέον το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει ο Δήμαρχος. Είναι σε πανικό, δεν έχει ψυχραιμία επάνω του. Παντού βλέπει αντιπάλους, εχθρούς, εμπόδια. Οι πολίτες βλέπουν όμως, ξέρουν. Ξέρουν πάρα πολύ καλά, γι' αυτό και το έχουν γυρίσει την πλάτη. Αυτό το έχει νιώσει καλά, γιατί όπου και να πάει, το αντιλαμβάνεται. Το βλέπει στα πρόσωπα των πολιτών και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Εμείς, κάποιοι από εμάς που είμαστε πιο παλιοί στην αυτοδιοίκηση, είμαστε πολλά χρόνια δηλαδή, δεν είναι κακό πράγμα, όπως θέλω να το περάσουν κάποιοι. Αυτό σημαίνει ότι όταν είμαστε στην πολιτική έχουμε εμπιστοσύνη των πολιτών για την εμπειρία μας, για τη γνώση που έχουμε, για την ικανότητά μας να λύνουμε προβλήματα και να προχωράμε σε ζητήματα. Γι' αυτό μας ψηφίσουν τόσα χρόνια. Δεν είμαστε ουρανοκατέβατοι, ούτε κάτι έχουμε κάποιο δημόσιο αξίωμα μέσα από το οποίο χρησιμοποιούμε εξουσία για να ελκύσουμε σταυρούς. Απλοί ιδιώτες είμαστε οι οποίοι πορευόμαστε τον αγώνα της ζωής. Και αυτό εκτιμάει σε εμάς ο κόσμος. Γι' αυτό λοιπόν το να είσαι παλιός δεν είναι πάντοτε κακό,
αλλά πολλές φορές είναι και καλό. Σε ό,τι αφορά το αν οι δημοτικοί σύμβουλοι που είναι σε μια παράταξη που λύγει το Δήμο δικαιούνται ή όχι θέσεις εξουσίας από τη Δημάρχη ή οτιδήποτε, αυτό τους το έδωσε ο πολίτης. Δεν είναι δικαίωμα του Δημάρχου. Η αρμοδιότητα του Δημάρχου ήταν δικιά μου πολιτική αντίληψη να βάλει τον καθένα στην κατάλληλη θέση. Αλλά οι θέσεις ανήκουν στους δημοτικούς συμβούλους. Τις παίρνουν με την εκλογή τους. Η δύναμή τους είναι από το λαό. Άλλωστε αυτοί εκλέγουν τον όποιο Δήμο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και δεν πρέπει να αλλάξει κανένας όποιος και να πει. Γνωρίζω ότι η παρέτησή μου ενόχλησε ιδιαίτερα. Μπορεί και να άνοιξε τους ασκούς του αιώνα για τη σημερινή δημοτική αρχή, για τον Δήμαρχο κυρίως. Μπορεί να το στεναχωρεί αυτή τη με χτυπάει. Το αντιλαμβάνω αυτό το πράγμα. Αυτό είναι δικό του θέμα. Σε ό,τι αφορά τη δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή, στην οποία είμαι πρόεδρος, επειδή κάποιοι αρέσκονται να μιλάνε για ότι είναι άμεστοι πρόεδροι, και εγώ είμαι άμεστος πρόεδρος, και διαθέτω τον χρόνο μου, χωρίς κανένα παράπονο, ούτε και το δηλώνω, ότι είμαι άμεστος πρόεδρος. Είναι ευθύνη μου, αφού εκλέθηκα σε αυτή τη θέση, να επιτελέσω το έργο μου, το οποίο είναι απόλυτα επιτυχημένο, αναγνωρισμένο, από όλους τους συνεργάτες μου στη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, κυρίως στους διευθυντές των σχολικών μονάδων. Άρχομαι τώρα λίγο στα λουτρά. Προχθές στο Πέλα TV, ο Δήμαρχος αλλά και το τηλέφωνο του Δημάρχου του προηγούμενη ημέρα έκανε μια αναφορά στο πρόσωπό μου για λόγια που είπα δίθεν εγώ στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που αφορούσαν το ταξίδι στην Πορτογαλία. Βγάλετε το βίντεο να δείτε τι είπα. Εγώ δεν μίλησα για το αυτοκίνητο του Δημάρχου. Βλέπετε τι κάνω. Βάζουν λόγια στο στόμα μου που δεν είπα για να δημιουργήσουν θέμα και να μου πούνε ότι και εγώ με το αυτοκίνητο πήγα στην Προύσα. Αυτή είναι η τακτική. Με τίποτα άλλο δεν ασχολούνται. Το είπε και ο Δήμαρχος. Είπε ότι μίλησε για αναψυχή. Ας δει το βίντεο. Δεν μίλησε για αναψυχή. Είπα θα τοποθετηθώ στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα περιμένω μια συγγνώμη. Δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν έτσι. Χρειάζεται αποδεισμό για αυτό το πράγμα. Αλλά επειδή μιλάμε λοιπόν για την Πορτογαλία, θα πούμε τα εξής απλά πράγματα. Ξεκινώντας από την Προύση και στο ερώτημα του Δημάρχου στο Πέλα TV, αν τα ταξίδια είναι αναψυχή σου. Και θα απαντήσουν πάρα πολύ απλά. Εκ του αποτελέσματος και του δικού μου ταξιδιού στην Προύσα, είναι αναψυχή. Και τοποθετούμε. Ας καταθέσει μία πρόταση ο Δήμαρχος, η οποία κατατέθηκε στο δρόσκο δίκτυο, ή μέσω του δικτύου να προωθηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή ας καταθέσει μία πρόταση του δικτύου για το ΑΔΟΦΡΑ, μέσα στους φορείς με τους οποίους ασχολείται με την Ευρώπη και τα λοιπά. Δεν υπάρχει καμία. Ας καταθέσει ο κύριος Δήμαρχος τις προτάσεις του, καταγεγραμμένες με απόφαση διοικητικού συμβουλίου οτιδήποτε, έτσι, για το στρατηγικό συνδυασμό που έχει η Μητρόπολη, έτσι ώστε πράγματι να είναι ευρωπαϊκή και να φέρει πολίτες από την Ευρώπη. Δεν υπάρχει κανένας τέτοιος συνδυασμός εν εξέλιξη. Κανένας. Ας πούμε ότι ήρθε μία φορά μία οργανωμένη επίσκεψη από την Ευρώπη. Το να παρουσιάζονται σήμερα στοιχεία ότι υπήρχε αύξηση επισκεψιμότητας είναι καλό πράγμα. Αυτά όμως αφορούν Έλληνες πολίτες, οι οποίοι διάλεξαν σε όλη την Ελλάδα, όπως είδαμε, εν ώψη της κρίσης, πιο οικονομικές, έτσι ας το πούμε, σκέψεις για να περάσουν καλύτερα και πιο οικονομικά. Και καλά έκανε. Αυτοί είναι Έλληνες πολιτικές υπηρεσίες. Τα ονόματα υπάρχουν. Και όταν έφυγαν αγανακτισμένοι, διευθυντούσαν ξανά στην επίσης να τελειώσει την κάψη. Αυτή είναι η ανεπιτέλεια, αυτή είναι η καθαρότητα, είναι η εντυμότητα. Αυτό βλέπουμε ως άσκηση εξουσίας. Ευχαριστώ. Κύριε Βαγγίλη.